είναι λίγη ώρα τώρα αυτό. Τι θα κάνουμε. Αυτό είναι λίγη ώρα. Αυτό είναι λοιπόν, πάμε να το δούμε γρήγορα. Κυρίες και κύριοι, το νούμερο 1 είναι ο Αυτιάς. Ειλικρινά δεν το πιστέψαμε όταν το διαπιστώσαμε. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να πάρει Όσκαρ πρώτου δημοσιογραφικού ρόλου. Είναι μεγάλο ταλέντο. Αδικείται με αυτό που κάνει. Είναι αδιανόητο αυτό που κάνει ο τύπος. Τον αγαπάμε ακόμα περισσότερο από σήμερα που το διαπιστώσαμε. Δεν υπάρχει, και τι έκανε. Γιώργο δεν υπάρχει. Είχε μια από αυτές τις αποκλειστικότητες με τον Ψωμιάδη, γιατί τον γουστάει, δηλαδή τα έχουν τα κοιμιά σε αυτή τη δύο. Και τον βγάζει τη Δευτέρα, ας πούμε, έτσι, τον Ψωμιάδη στο παράθυρο. Και κάνουν μια συζήτηση. Και ο Ψωμιάδης δίνει τις απαντήσεις για να. Τι κάνει τώρα Αυτιάς. Παίρνει το βίντεο πλέον του Ψωμιάδη με τις απαντήσεις που έγινε. Έτσι. Και το βγάζει κάθε μέρα, σαν να έχει ξανά ζωντανή σύνδεση με τον Ψωμιάδη και κάνει συζήτηση με το βίντεο. Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Υποκλήρα. Δεν θα το πιστέψετε, ναι. Αλλά έχουμε τα αποδεικτικά στοιχεία. Τα ρούχα, δηλαδή το καταλαβαίνετε, τα ρούχα του Αυτιά. Που είναι τα μόνα που αλλάζουν. Αυτά αλλάζουν, δηλαδή ξέρεις, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Η πρώτη μέρα που έγινε πραγματικά η συζήτηση ήταν αυτή. Και σήμερα είναι εξαφανισμένη. Ή σήμερα, όπως είπε η κυρία Βούλτεψη. Την επόμενη μέρα ξαναγίνει το ίδιο διάλογο. Και σήμερα είναι εξαφανισμένη. Όλοι. Ή σήμερα, όπως είπε η κυρία Βούλτεψη. Συζητάει με το βίντεο, έτσι. Τρίτη μέρα. Τρίτη μέρα. Και σήμερα είναι εξαφανισμένη. Ή σήμερα, όπως είπε η κυρία Βούλτεψη. Βούλτεψη, συζητάει. Νομίζω ότι αυτό είναι το μοναδικό κομμάτι. Δείτε ένα άλλο απόσπασμα. Πρώτη μέρα. Άλλοι. Και διεκδικούν θέσεις τώρα. Εγκληματική ομάδα. Πάμε στο ένα λεπτό. Ρούσο, ένα λεπτό. Αν ζούσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Δεν τα άκουσα. Πώς αν ζούσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο original διάλογος ήταν αυτός. Πάμε να συζητήσουμε με το βίντεο. Δεύτερη μέρα. Άλλοι. Και διεκδικούν θέσεις τώρα. Ένα λεπτό. Εγκληματική ομάδα είναι σοβαρό. Αντιλαμβάνεστε ότι αν ζούσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ναι. Αν ζούσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Εν τω μεταξύ, πλάκα είναι ότι δεν θυμάται κάθε μέρα τι είχε πει και υπάρχουν και παράξενα κενά. Τρίτη μέρα, συζητάμε με το βίντεο. Άλλοι και διεκδικούν θέσεις τώρα. Όχι και κλιματική ομάδα. Με συγχωρείτε. Αντιλαμβάνεστε ότι αν ζούσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αν ζούσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Τι θα γινότανε. Προσπαθεί να θυμηθεί. Έχει πολύ πλάκα αυτό. Μας αρέσει. Συγχωρέστε μας. Μας αρέσει. Πάμε άλλο απόσπασμα. Όχι κύριοι, θα μπούμε μπροστά και θα κάνουμε την επανάσταση. Επανάσταση χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία. Από την αρχή, ανασυγκρότηση. Είπατε εγκληματική ομάδα. Εγκληματική. Αυτή... Με 10 μονάδες. Πρώτη μέρα ήταν αυτή. Πάμε δεύτερη μέρα. Όχι κύριοι, θα μπούμε μπροστά και θα κάνουμε την επανάσταση. Επανάσταση χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία. Από την αρχή, ανασυγκρότηση. Βαρύ αυτό βέβαια, έτσι. Εγκληματική ομάδα. Και ανασυγκρότηση όπως λέτε. Εγκληματική. Με 10 μονάδες. Τρίτη μέρα. Όχι κύριοι, θα μπούμε μπροστά και θα κάνουμε την επανάσταση. Επανάσταση χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία. Από την αρχή, ανασυγκρότηση. Δεν έχετε και άδικο τώρα σε αυτό. Ανάσταση και ανασυγκρότηση λέτε. Εγκληματική. Με 10 μονάδες. Είσαι έχουμε θεός. Και ένα τελευταίο μικρό απόσπασμα νομίζω. Μικρό δεν είναι αυτό για να δείξω την πρώτη μέρα. Τι είμαι. Να μην έχουμε θέσεις, να μην έχουμε ιδεολογία, να μην έχουμε πολιτική. Αυτή η ομάδα έχει όνομα. Έχει πρόσωπο αυτή η ομάδα. Πήγε και κάθισε σε αυτά τα πρόσωπα όμω για να υποβάλει την υποψηφιότητα. Γιατί δεν είπε, εγώ δεν κάθομαι σε αυτού που οδήγησαν τη Νέα Δημοκρατία. Οι περισσότεροι συμμετείχαν σε αυτή την ομάδα. Αμάν, αυτό θα έχει πλάκα. Αυτό θα έχει πλάκα γιατί στο πρώτο original διάλογο μίλησε πολύ όφια. Τι λέει την επόμενη μέρα με το βίντεο. Τι είμαι. Να μην έχουμε θέσει, να μην έχουμε ιδεολογία, να μην έχουμε πολιτική. Αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Υπάρχει οι ιδεολογία. Περισσότεροι συμμετείχαν. Ναι. Κοιτάξτε, οι περισσότεροι συμμετείχαν. Οι περισσότεροι ναι. συμμετείχαν σε αυτή την ομάδα. Ό,τι να είναι, ό,τι είτε να... υπουργοί. Για να δούμε την τρίτη μέρα το ίδιο ακριβώς σημείο. Είμαι. Να μην έχουμε θέσει, να μην έχουμε ιδεολογία, να μην έχουμε πολιτική. Έτσι είναι. Οι περισσότεροι συμμετείχανε. Κοιτάξτε, οι περισσότεροι συμμετείχανε. Από τα κορυφαία νούμερα. Ένα μπράβο Γιώργο Αυτιά. Συγχαρητήρια.